Νέες αποκαλύψεις για διακίνηση τεραστίων χρηματικών ποσών μέσω λογαριασμών στην Ελβετία στο όνομα της συζύγου του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντονίου φέρνει στη δημοσιότητα εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Στην υπόθεση εμπλέκει και πρώην στενό συνεργάτη και κουμπάρου του Υπουργού, την ώρα που τα ποσά που φαίνονται να μπαινοβγαίνουν στους δύο λογαριασμούς φτάνουν σύμφωνα με την εφημερίδα τα 40 εκατομμύρια δολάρια. Ασύλληπτα ποσά φαίνεται να διακινήθηκαν μέσα από λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα της συζύγου του πρώην Υπουργού Γιάννου Παπαντονίου και του κουμπάρου τους, όπως δημοσιεύει η εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σύζυγος του πρώην Υπουργού εμφανίζεται στη λίστα Lagard να έχει λογαριασμό στην HSBC της Γενέβης με ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων κατά την περίοδο που ο σύζυγός της ήταν Υπουργός Άμυνας. Ο Γιάννος Παπαντονίου με δημόσια δήλωσή του είπε για το συγκεκριμένο θέμα: «Η αναφορά του ονόματος που συμπίπτει με το όνομα της συζύγου μου στη λεγόμενη λίστα Lagard είναι παντελώς ανακριβής. Όμως, στο δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της συζύγου του Γιάννου Παπαντονίου με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας που δήλωσε στην Τράπεζα της Γενέβης. Το γεγονός επιβεβαίωσαν και σε εμάς στελέχη του ΔΟΕ». Το δημοσίευμα κάνει αναφορά για ποσά που κινήθηκαν τόσο από το λογαριασμό της συζύγου του πρώην Υπουργού, όσο και από το λογαριασμό του κουμπάρου τους, όπου και αυτός εμφανίζεται στη λίστα Lagard, ο οποίος είχε τοποθετηθεί Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών όταν ο Γιάννος Παπαντονίου το 1994 ήταν τσάρος της οικονομίας. Στη συνέχεια, ο κουμπάρος φαίνεται μετά από ένα χρόνο να παραιτείται και να ιδρύει εταιρεία προώθησης επενδυτικών προγραμμάτων. Τα χρήματα που εμφανίζονται σύμφωνα με την εφημερίδα Το Θέμα να πέρασαν από τους δύο παραπάνω λογαριασμούς έφτασαν τα 40 εκατομμύρια δολάρια. Κατατέθηκαν όλα από ξένες τράπεζες και κυρίως Αμερικανικές και διακινήθηκαν μέσω δύο ακόμη τραπεζών. Μια μικρή τράπεζα της Γενέβης και μια της Σιγκαπούρης για να καταλήξουν στους λογαριασμούς των δύο στενών προσώπων του πρώην Υπουργού. Το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει τη συνδρομή της Αμερικανικής εφορίας IRS για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κληθεί η σύζυγος του Γιάννου Παπαντονίου από τον κύριο Πεπόνη για να δικαιολογήσει τα χρήματα που βρέθηκαν στο λογαριασμό της. Ενώ για τον ίδιο ελέγχονται από το ΣΔΟΕ τα πόθεν ενέσχεσης που έχει υποβάλει από το 1981 μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ, αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή. Εμείς έχουμε την αποστολή από τον κύριο Πεπόνη. Και έχει βγει και η αντίστοιχη ανακοίνωση από την Επιτροπή λογαριασμών της συζύγου του στην Λίστα Lagard. Το θέμα διερευνάται. Όταν φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα, όπως ο νόμος ορίζει, θα κληθεί ο κύριος Παπαντονίου να δώσει εξηγήσεις. Προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται από την Εισαγγελία Αθηνών κατόπιν παραγγελίας προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κυρίας Φάκου με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας Real News σε σχέση με την αγορά 12 πολεμικών ελικοπτέρων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα την περίοδο που ήταν υπουργός ο Γιάννος Παπαντονίου, παραγγέλθηκαν τα 12 Απάτσι αντί 593 εκατομμυρίων δολαρίων και μας κόστησαν τελικά 663 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για να διαπιστωθεί αν η γερμανική τράπεζα που μεσολάβησε για την αγορά κράτησε τα επιπλέον 70 εκατομμύρια δολάρια και προσθέτει επίσης ότι πρέπει να απαντηθεί γιατί, ενώ είχε συμφωνηθεί η πρώτη δόση να καταβληθεί το 2007, η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να καταβάλει το 40% του ποσού το 2003.